Τέλος καλό, όλα καλά, σαν γιατρικό ήρθες ξανά. Τέλος καλό, έτσι απλά, πάλι πετώ από χαρά. Τέλος καλό. Για να δούμε ποια ομάδα θα έχει τέλος καλό σήμερα και ποια ομάδα θα πετάει από χαρά τελειώντας το παιχνίδι. Βλέπω και τους τέσσερις χαμογελαστούς, αισιόδοξους. Τι περιμένετε από το σημερινό παιχνίδι? Έχετε άποψη για το τι μπορεί να έχει γίνει σήμερα εδώ? Είναι τα πιάτα κοντά? Είστε κερδισμένοι? Φοβάστε ότι θα χάσετε? Γενικά θεωρώ ότι έκανε μια πολύ τίμια προσπάθεια, δηλαδή που δεν έχει ιδέα. ότι έβγαλε πιάτο, είμαι ευτυχή. Υπερήφανη. Βέβαια. Ω Χριστέ μου, τι γλύκες είναι αυτές, ε! Λοιπόν, ξεκινάμε εσάς αυτή τη φορά. Πώς σας φάνηκε το πιάτο των παιδιών? Ήταν ωραίο. Τι? Ήταν ωραίο. Τι σου άρεσε? Μου άρεσε η πίτα. Μου άρεσε, εντάξει, το τζατζίκι είχε πάρα πολύ σκόρδο. Η σεφταλιά δεν υπήρχε σε εμάς. Γιατί? Είχε χαθεί. Δεν είχε πολύ κομμάτι. Α, δεν είχε λίπος. Είχε μείνει μόνο στο πλάι και το λίπος δεν είχε ψηθεί. Και θύμιζε πιο πολύ μπιφτέκι και όχι σεφταλιά. Μάλιστα. Το δικό σας πιάτο θέλω να μου πείτε τώρα. Υπάρχει κάτι που θα αλλάζατε, νομίζετε ότι κάτι δεν πήγε καλά? Ίσως να βγει και λίγο πιο αλμυρό με τα τυριά. Βγει και λίγο πιο αλμυρό. Mm. Πολύ ωραία. Πάμε σε εσάς. Mm. Πώς σας φάνηκε το πιάτο των κοριτσιών? Λίγο αλμυρό. Λίγο. Είχαν... Κάνω μια ερώτηση. Ναι. Στο έφερνε delivery, τι θα έκανες? Ο Τάσος συγκεκριμένα, μα μου το έφερνε ή κάποιος? Το έφερνε delivery, ο Τάσος. Θα το φάω, ναι. Ωραία. Για τον Τάσο. Ωραία. Αν μου το έφερνε κάποιος άλλος, ναι, όχι. Ναι, θα έλεγα ότι Τάσο είναι λίγο αλμυρό. Εντάξει. Σε γενικές γραμμές καλό ήταν το πιάτο. Λίγο τα μακαρόνια είχαν κολλήσει μεταξύ τους. Λίγο παραπάνω αλμυρό, αλλά οκ. Αλλά ναι, ήταν... Πολύ ωραία. Στο δικό σας πιάτο θα αλλάζετε κάτι? Το μάγειρα. Στο τζατζίκι λιγότερο αλάτι και το σημείο που δοκίμασα εγώ δεν ξέρω, έφαγα και λίγο σκόρδο, δεν ήταν καλά τριμμένο. Αυτό που έφαγα εγώ. Στη σεφταλιά θεωρώ ότι έπρεπε να κόψει λίγο καλύτερα το κρεμμύδι, γιατί ήταν λίγο χοντροκομμένο σε κάποια σημεία. Γεύση, σας άρεσε? Σαν γεύση, όχι, δεν δοκίμασα. Απλά είδα μόνο αν είναι ψημένο. Δοκίμασες? Σαν γεύση μου άρεσε. Μπράβο. Αυτό. Εσύ που με το μαγείρεψες, σου άρεσε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω από τις κοπέλες. Εσείς κάνετε ένα πολύ δύσκολο πιάτο. Χάσατε πολύ χρόνο στην αρχή που ξεχάσατε το βούτυρο. Ήταν βασικό συστατικό το βούτυρο για την μπεσαμέλ. Θα μπορούσατε να είχατε ξεκινήσει με λάδι. Δηλαδή, η μπεσαμέλ γίνεται και με λάδι. Αντικαθιστούμε το βούτυρο με λάδι, άρα θα είχατε το ίδιο αποτέλεσμα. Okay. Δυσκολέψατε τα πάντα μόνο και μόνο γιατί ξεχάσατε το βούτυρο. Διότι αν δεν είχαν ξεχάσει το βούτυρο, θα τηγανίζατε όλα σε ένα τηγάνι. Κοτόπουλο, όλα τα βάζατε. Κάνετε την μπεσαμέλ, βράζατε τα μακαρόνια, τα ρίχνετε μέσα και ανακατεύατε απλά. Δηλαδή, η δυσκολία είναι πάρα πολύ λίγη. Φάνηκε γολγοθάς γιατί αγωνίστηκε μέχρι τελευταία στιγμή να φτιάξει μια μπεσαμέλ που αγχώθηκε, μια έβγαινε στόκος, μια σβόλιαζε, μια βάζε γάλα, μια δεν έβαζε και βγήκε το αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε. Να, ωραίο φαίνεται. Εντάξει. Που είχε κολλήσει πολύ. Δηλαδή θα μπορούμε να σας το δώσουμε όταν φύγετε να το πάρετε να το κορνιζάρετε το πιάτο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω τώρα, το άλλο που κάνατε. Ενώ τα μακαρόνια είχαν βράσει, τα αφήσατε με στο νερό και μουλιάζανε. Okay. Και το μακαρόνι λάσπωσε τελείως. Εξού και κόλλησε και έγινε, έχει αυτήν η φύση που ήταν τελείως λιωμένο λαπάς. Mm. Σε γυρίζει να μέσω όμως ένα τίμιο πιάτο. Εντάξει, πάμε σε εσάς. Λοιπόν, η σεφταλιά είναι ανάλατη. Αλλά το τζατζίκι είναι αλμυρό. Εγώ τι έκανα? Έκοψα την κυπριακή πίτα, έβαλα μέσα το τζατζίκι, έβαλα και τη σεφταλιά μου και το έφαγα. Και ήρθε σε ισορροπία. Το τζατζίκι που ήταν λίγο πιο έντονο δεν με χαλάει γιατί σε συνδυασμό με πίτα και σεφταλιά και το λίπος. Σε μένα η σεφταλιά ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία τυλιγμένη, ήταν πολύ καλή. Δηλαδή θεωρώ ότι διάλεξα την καλύτερη. Είναι ένα πιάτο και αυτό τίμιο. Εδώ αριστεύει η τιμιότητα. Ακριβώς. Πάμε. Για να δούμε. Το πιάτο που κερδίζει είναι. Κερδίζει είναι η σεφταλιά. Μπράβο. 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 Καλά. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, κερδίζει η σεφταλιά γιατί ενώ το δικό σου ήταν ένα πιάτο λίγο πιο πολύπλοκο, το δικό σου ήταν πιο
ισορροπημένο, πιο σωστό. Δηλαδή, μπορεί να λείπει λίγο αλάτι σε φταλιά, το παίρναμε από την άλλη μεριά, ήταν ωραίο, νόστιμο, ζουμερό. Αυτό εδώ, ενώ ήταν καλό, είχε γίνει στόκο, δεν θα πλήρωνα για να το φάω. Θα με πλήρωνα για να το φάω. Αυτό. Κερδίζει το πιο τίμιο, όπως είπαμε. Αυτά. Θα μας λείψει. Δεν πειράζει. Και εμάς πολύ. Θα μας λείψουν και 3.000 ευρώ που μας έχετε πάρει. Αλλά χαλάρη σας, θα δικαιούστε. Ήσταν πολύ καλές παίκτρες, πολύ καλή ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δει ομάδα, εμείς ευχαριστούμε. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας γνωρίσαμε. Και εμείς σας γνωρίσαμε. Βέβαια. Είστε υπέροχοι και οι δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά υπέροχοι είναι και ο Τάσος και η Έλληνα που μπήκαν στο παιχνίδι μας δυναμικά, κέρδισαν τα 1.000 ευρώ και. Θα έχουν και συνέχεια, να δούμε μέχρι πού θα φτάσουν. Είδατε, τους χαιρετήσατε, τους αγκαλιάσατε, τους φιλήσατε. Αυτό μπορούσατε να κάνετε μόνο, γιατί και να θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω μηνυμάτων, δεν έχουν λογαριασμούς στα social. Τέλειο. Κλείσανε και οι δύο, γιατί υπάρχει ζήλια και δεν θέλουν να τσακωθούν γι' αυτό. Ωραίο. Άρα η γνωριμία έγινε εδώ και τελείωσε εδώ. Αυτό ήταν, εντάξει. Ναι. Μην τον ψάξετε τον Τάσο. Τα social, δεν θα το βρείτε. Δεν κοιτάμε καν από εκεί. Μπράβο, ιδέες. Γενικά μιλάω, ρε παιδί μου, δεν λέω κάτι τώρα. Γυναική αλήθεια. Ονειρό. Εξάλλου εδώ θα μπει τώρα αυτό μπροστά στον Τάσο, σαν ασπίδα. Έτσι. Να μην τον βλέπετε. 1.000 ευρώ είναι δικά σας, σε καλή δουλειά. Θέλω να δώσετε πάρα πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα από μένα και τον Έκτορα στο Γιώργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγόρι μου, φιλάκια, πολλά χαιρετίσματα από όλους μας εδώ και από το κοινό. Στο μωρό λένε, στο μωρό. Όσο για σένα, κάποιοι περιμένουν από σένα μια δήλωση καρδιάς. Εσύ όμως προτιμάς να κάνεις μια δήλωση συμμετοχής. Σε καταλαβαίνω. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Bye!